Έβγαζε άδειες για χειριστές μηχανημάτων, κάνοντας μάλιστα παζάρια για την ταρίφα σε κάθε υποψήφιο. Βαρύ το κατηγορητήριο για τον 63χρονο υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας στην Εύβοια, ο οποίος συνέλθει επ' αυτοφόρο την ώρα που έπαιρνε φάκελο με χρήματα από ενδιαφερόμενο ηλεκτρολόγο. Πρόκειται για τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος. Οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες και σοβαρές. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλες τις κατηγορίες μία προς μία. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βαθμό κακουργήματος. Για την έκδοση άδειας χειριστή, ακόμη και αν ο υποψήφιος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ο 63χρονος φέρεται να ζητούσε από 1.500 έως 3.500 ευρώ. Η δράση του αποτελούσε κοινό μυστικό, καταγγέλουν στον Α χειριστές. Ναι, στην ατμόσφαιρα κυκλοφορούσε πάρα πολύ ότι ζητούσε κάποια χρήματα. Χωρίς να έχουμε όμως αποδεικτικό στοιχείο, γιατί λέγαμε σε όλους τους υποψήφιους χειριστές, βρέστε μου κάποιον για να το κάνουμε επώνυμη καταγγελία για να μπορέσουμε να το ξυλώσουμε. Υπήρχε ο φόβος αυτός που υπάρχει στην κοινωνία ότι αν θα το κάνουμε δεν θα βρούμε δουλειά ποτέ. Η ταρίφα για την επίσπευση της έκδοσης της άδειας έφτανε έως και τα 350 ευρώ. Είχαμε πληροφορίες ότι δεν τηρείται η σειρά προτεραιότητας, ότι αργούν οι εξετάσεις. Ο κατηγορούμενος υπάλληλος φέρεται να έδινε και σκονάκι με τις ερωτήσεις που θα έπεφταν στις θεωρητικές εξετάσεις, με αντάλλαγμα από 300 έως 500 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 63χρονος για να μην αποκαλυφθεί η δράση του έπαιρνε μέτρα και φρόντιζε ώστε να συναντά τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο του μόνο όταν δεν υπήρχαν μέσα άλλοι υπάλληλοι, σε καταστήματα, σε χώρους στάθμευσης, ακόμη και στο σπίτι του. Προηγουμένως του ζητούσε να τοποθετήσουν τα χρήματα μέσα σε φάκελο. Να σου πω, τώρα κατεβαίνω, τι να βάλω μέσα στο φάκελο? Περίμενε να βγω έξω από το μαγαζί, με ακούν, να μην με ακούνε. Ναι, ναι, καλά. Βάλε 3,5 εκατοστάρικα. Οι αδιάφθοροι της Ελλάς παρακολουθούσαν στενά τη δράση του τους τελευταίους μήνες και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τους ενδιαφερόμενους. Εγώ είχα σκοπό να σου ζητήσω 1.500. Θα μου δώσεις 1.300. Να το κάνουμε ένα χιλιαρικάκι, γιατί έχω κι άλλα να μου φτιάξεις. Τι άλλα? Έχω και του ψυκτικού. Θέλω να μου φτιάξεις. Το λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης, έχουμε ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες για τον εν λόγω υπάλληλο και για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Ο 63χρονος, ο οποίος ενώπιον των αστυνομικών αρνήθηκε τις κατηγορίες, θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτή τη νέα υπόθεση διαφθοράς για να δούμε πώς δρούσε ο συγκεκριμένος υπάλληλος με βάση και τα στοιχεία από την παρακολούθηση της αστυνομίας. Ρένη Λαζάρου, ο οποίος δεν πλήρωνε ουσιαστικά, απλά δεν είχε καμία ελπίδα να πάρει δίπλωμα. Έτσι είναι, Αντώνη. Είναι μια πολύ δεμένη υπόθεση. Τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων, υπάρχουν στοιχεία για 14 περιπτώσεις δωροληψίας μέσα σε ένα δίμηνο, από το Δεκέμβριο του 2023 μέχρι προχθές την ημέρα που συνελήφθη. Αυτό που ερευνούν τώρα οι αστυνομικοί είναι αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εγώ σήμερα, που όπως είδαμε, πήγα στη Χαλκίδα και έκανα ρεπορτάζ, μίλησα με πολλούς χειριστές μηχανημάτων. Μου είπαν ότι πριν από 2 χρόνια είχαν ξεκινήσει οι καταγγελίες και οι αναφορές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, οι οποίες ανέφεραν ότι δεν τηρούνταν η σειρά. Δηλαδή, κάποιος έκανε αίτηση σήμερα, κάποιος έκανε πριν από 1 χρόνο και προηγείται αυτός που έκανε σήμερα. Ότι έπαιρναν άδειες και διπλώματα άτομα που δεν είχαν την απαιτούμενη προϋπηρεσία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Υπήρχαν και αναφορές για χρηματισμό, αλλά όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, έμεναν ανώνυμες, γιατί στις κλειστές κοινωνίες υπάρχει ο φόβος ότι οι άνθρωποι δεν θα ξαναβρίσκανε δουλειά. Ο 63χρονος προϊστάμενος, λοιπόν, έπαιρνε δουλειά και στο σπίτι, Αντώνη. Και όχι γιατί ήταν πολύ εργατικός, αλλά δεν ήθελε να τον βλέπουν και να τον ακούνε όταν έκανε την δουλειά που έκανε. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, όταν έκαναν έρευνα στο σπίτι του, εκτός από το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ και των 1.500 δολαρίων που βρήκαν, εντόπισαν και πολλές σφραγίδες που χρησιμοποιούσε για τη βεβαίωση εγγράφων, πολλές υπογεγραμμένες και νέες αιτήσεις και 13 φακέλους ενδιαφερόμενων με δικαιολογητικά. Δούλευε δηλαδή πέραν από το ωράριό του και τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να τελειώνει τις δουλειές του. Κάνει υπερορίες ο άνθρωπος, έτσι, έτσι. Προλαβαίνει. Ναι. Και κανόνιζε μετά ραντεβού μέσω Viber, γιατί θεωρούσε ότι είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθεί η συσκευή. Όταν το ρωτούσαν για το ποσό, απαντούσε κωδικοποιημένα, έλεγε κάτι του λέγανε πόσο, τι θέλεις,
κάτι παραπάνω. Δεν απαντούσε με ποσό και όταν ο ενδιαφερόμενος επέμενε, έκλεινε τη γραμμή έτσι ώστε να μην καταγραφεί πάντως, τέτοια συνομιλία. Είχε βρει τον τρόπο η αστυνομία να τον παρακολουθεί και μάλιστα από πάρα πολύ κοντά, έτσι. Αυτός λοιπόν μπορεί να προσπαθούσε να αποφύγει τα αδιάκριτα μάτια και αυτιά, ωστόσο δεν είχε υπολογίσει ότι η αστυνομία τον είχε βάλει στο μικροσκόπιο, παρακολουθεί το κινητό του, είχε τοποθετηθεί ακόμη και κάμερα στο γραφείο του, που υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες και με εικόνα και με ήχο. Μάλιστα. Και μέσα από όλα αυτά, ας δούμε έναν από τους διαλόγους που κατέγραψε η αστυνομία. Όχι. Πόσο θα έπρεπε να πληρώσεις, καταλαβαίνεις. Θα κερδίσεις εσύ, αλλά θα κερδίσουν και οι άλλοι. Κατάλαβες? Ναι. Δεν γίνονται τζάμπα αυτές οι δουλειές. Εννοείται, αλλά τώρα δεν ξέρω. Πόσο είναι αυτό το πράγμα? Ναι, τώρα θα τα πούμε από κοντά. Θες να περάσω αύριο το πρωί τα κατάκα?